για άνω των 8 ετών. Πάμε στους προσκόπους που γιορτάζουν 110 χρόνια ζωής. Άντζελα Ζούγρα, καλημέρα. Πού είσαι και ποιους έχεις μαζί σου? Καλημέρα και πάλι, Κώστα. Είμαι στο Πάρκο Αντώνη Τρίτσι, σε ένα από τα κέντρα προσκοπισμού που υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά σε όλη την Ελλάδα. Έχω μαζί μου την κυρία Μαρία Μπενά, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας των Ελληνών προσκόπων. Έχω μαζί μου την Άννα, που είναι 19 χρονών, μάλλον είναι 25 χρονών και 19 χρόνια πρόσκοπος, και τον Δημήτρη, που είναι 24 χρονών και 17 χρόνια πρόσκοπος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με τον προσκοπισμό. Θα ξεκινήσω όμως από την κυρία Μπενά να μας μιλήσει για τα 110 χρόνια που συμπληρώνονται το 2020. Ναι, ο ελληνικός προσκοπισμός ιδρύθηκε το 1910 και το 2020 γιορτάζουμε 110 χρόνια από την ίδρυσή του. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να καλέσουμε την ελληνική κοινωνία να μας γνωρίσει λίγο καλύτερα, και αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Οκτωβρίου ανοίγουμε όλες τις προσκοπικές εστίες σε 350 σημεία σε όλη την Ελλάδα και καλούμε τα παιδιά και τις οικογένειες να έρθουν να μας γνωρίσουν από κοντά. Πολύ, πολύ ωραία. Θα αυτό το Σαββατοκύριακο το ραντεβού. Οι οικογένειες να συμμετέχουν και σε κάποιες δράσεις σας? Υπάρχουν, ναι, προσκοπικά παιχνίδια τα οποία έχουμε οργανώσει και τα παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά μαζί με τους προσκόπους. Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει, όπως είπαμε, τον προσκοπισμό. Η Άννα είναι 19 χρόνια πρόσκοπος. Τι σου έχει προσφέρει όλη αυτή η διαδρομή? Μου έχει προσφέρει πολλά πράγματα, όπως την ανεξαρτησία που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος όντας πρόσκοπος. Είναι μια βιωματική εκπαίδευση η οποία σου προσφέρει πολλά στην καθημερινότητά σου και άμεση επαφή με τη φύση αλλά και συνύπαρξη με την κοινωνία. Δημήτρη, εσύ? Θεωρώ πως είναι από τις δραστηριότητες που έκανα τόσα χρόνια στη ζωή μου, η οποία μου άνοιξε τους ορίζοντες. Κατάφερα να σπουδάσω, έγινα κοινωνικός λειτουργός, ίσως από τα ενάσματα που μου έδωσε τόσα χρόνια ως παιδί ο προσκοπισμός, βοηθώντας τον συνάνθρωπο και μαθαίνοντας να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος. Αφού ενημερώσω, παιδιά, ότι δεν έχω επιστροφή, αλλά συνεχίζουμε εμείς κανονικά μέχρι να με ξαναπάρετε τηλέφωνο. Κυρία Μπενά, εσείς ξεκινήσατε πολύ αργότερα τον προσκοπισμό. Πριν από 10 χρόνια. Ως ενήλικη. Για πείτε μας λοιπόν αυτή σας την εμπειρία. Γνωρίζοντας τον προσκοπισμό, εμπνεύστηκα, το γνώρισα από το γιο μου, έβαλα το γιο μου στους προσκόπους. Ξεκίνησε εκείνος να ασχολείται και αποφάσισα κι εγώ ότι είναι μια πολύ ενεργή εθελοντική δραστηριότητα, στην οποία μπορεί να προσφέρει και η ονήλικας ανεξαρτήτου ηλικίας. Πολύ, πολύ ωραία. 110 χρόνια ζωής για τους προσκόπους. Άντζελα Ζούγρα, μας έδωσε μια πολύ ωραία επαρκή εικόνα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Είσαι πάρα πολύ έμπειρη. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και κάποια μέρα εδώ στο πλατό με τα προσκοπάκια.